Στον αέρα βρίσκεται η Μέρη Σινατσάκη, καθώς δεν έχει συζητήσει ακόμη με τους υπεύθυνους για το αν θα συνεχίσει και την φετινή τηλεοπτική σεζόν στο Πρωινό Μου. Δεν το ξέρω ακόμα. Φαντάζομαι, διανύουμε τώρα μια εβδομάδα που από όσο ξέρω έχουν γίνει κάποια πρώτα ραντεβού με τη Φέη και τον Γιώργο, που είναι και τα πιο βασικά και τα πιο σημαντικά. Και από εκεί και πέρα υποψιάζομαι ότι θα έχουμε κι εμείς κάποια κουβέντα. Διάβασα όλα αυτά στα blog, θα έφτασε η ώρα της Σινατσάκη. Όπως έλεγε στην Κύπρο, ήρθε η ώρα σου. Ήρθε η ώρα μου. Την ίδια ώρα, αποκλειστικές πληροφορίες του Σταρ θέλουν τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και την Σάσα Σταμάτη να είναι τα δύο πρόσωπα που θα βρίσκονται στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα και της Φέης Κορδά. Έχουμε κάνει μια κουβέντα πριν το καλοκαίρι, η οποία όμως αφορούσε στο Masterchef. Στο πρωινό δεν είχαμε κάποια κουβέντα. Από τώρα ξεκινάει η μαγειρική μας περιπέτεια. Το Masterchef, σύμφωνα με την Μέρη Σινατσάκη, βγαίνει από την κατάψυξη και θα βρίσκεται στη μικρή οθόνη την φετινή σεζόν. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι θα βγει, ότι φέτος είναι η χρονιά. Δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της, μόνο που κρατά μικρό καλάθι, καθώς την ίδια πληροφόρηση είχε και πέρυσι για το Masterchef. Τώρα εκκρεμεί να συζητήσει για την θέση της στο Πρωινό Μου. Επίσημο ραντεβού δεν έχει οριστεί. Την ίδια ώρα ο Γιώργος Παπαδάκης, όπως σας ενημέρωσε πρώτο το Star, θα τελειώνει την εκπομπή του από τη νέα σεζόν στις 11, ενώ μετά την Σκυτάλη θα δίνει σε επαναλήψεις. Μέχρι τις 11 άκουσα και εγώ την αλλαγή. Εγώ είχα ακούσει και άλλα σενάρια, όπως ακούτε κι εσείς από αυτά που μαθαίνω, ότι μπορεί να υπάρχει λίγο μαγειρική, λίγο αστρολογία. Δεν ξέρω, φαντάζομαι το κανάλι και εκείνο θα τρέχει τώρα ο πυροδός για να αποφασίσει τι θα γίνει. Μόνοι τους φαίνεται πως θα παίζουν μπάλα στην πρωινή ζώνη ο Γιώργος Λιάγκας και η Φέη Κορδά. Η εκπομπή θα βγει στον αέρα αρχές Οκτωβρίου και η Μέρη Σινατσάκη δεν γνωρίζει ακόμη αν θα καλημερίσει το κοινό μαζί με το υπόλοιπο παρεάκι.